σε διάφορες γεύσεις με βάση την παραδοσιακή, την μεσογειακή δίαιτα. Σε σχέση με το στόχο τον οποίο έχετε πει για τη συνεργασία με την Ελλάδα, την Ισραήλ και την Ελλάδα, ήθελα να θέσω το ερώτημα το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, πού μπορούμε εμείς, με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να προσεγγίσουμε τα σημεία εκείνα επικοινωνίας με τα οποία θα πάρουμε την πληροφόρηση και τα βασικά στοιχεία συνεργασίας. Και το δεύτερο είναι το τι θέλετε από εμάς σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της περιοχής. Πολύ καλά είπε η κυρία προηγουμένως, ότι και το σημείωσε, ότι δίνεται πολύ έμφαση στα αρωματικά φώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το μικρόφωνο. Πιστεύω ότι για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, η απάντηση είναι το Ινστιτούτο, το οποίο θα φροντίσει να φέρει σε επαφή τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να πει η Σπάρτη τι την ενδιαφέρει και να έρθουν εμπειρογνώμονες από το Ισραήλ σαν πρώτη φάση να μιλήσουν στη Σπάρτη για συγκεκριμένα προβλήματα που έχει. Ξέρω, είναι η συσκευασία των εσπεριδοειδών, είναι η εμπορία των εσπεριδοειδών, δεν ξέρω. Πιστεύω δηλαδή ότι, ότι πρέπει να υπάρξει στενή σχέση με το Ινστιτούτο, το οποίο πραγματικά αυτοκεντρώνει, γιατί ξέρετε δεν είναι εμπορικό, δεν είναι. Θα φέρει σε επαφή τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Δηλαδή πρέπει να γίνουν προτάσεις και από πλευράς της Ελλάδος και από πλευράς της Ισραήλ. Να αδειάσασταν να πω το εξής, επειδή είχα την τύχη να επισκεφτώ μέχρι τώρα τρεις φορές στο Ισραήλ. Κάντε λιγάκι την καρέκλα σας να σας πιάνει η κάμερα. Εγώ ήθελα να την αδειάσασταν να πω ότι... Όχι, δήμαρχε. Κάτσε. Δεν είναι κάτι να κάνεις, να πεις από ένα δήμαρχο. Είχα την τύχη να επισκεφτώ τρεις φορές στο Ισραήλ. Και να διαπιστώσω μεταξύ άλλων τρία πράγματα. Πολλά μπορεί να πει κανείς, τρία όμως που έχουν σχέση και με την κουβέντα. Το πρώτο είναι ότι πράγματι είναι, πιστεύω ότι είναι η πρώτη στον κόσμο στην εξοικονόμηση νερού. Γιατί είδα, είχαμε δάσος μέσα στην έρημο, δάσος καρπικό, όπου εξοχείται και η τελευταία σταγόνα του νερού με το σύστημα που ανέφερε η κυρία Ρεβέκα πριν. Το δεύτερο είναι των υδάτινων πόρων και της καλλιεργής ενεργής.
υπόθηκε εχθές από κάποιον κύριο να καταργηθεί ο μικρός πλήρως και να συνενωθούν όλα αυτά σε μεγάλες μονοκαλλιέργειες και μεγάλες καλλιέργειες. Ερωτήσεις. Τι θα γίνει με τους αγρότες που είχαν μικρό κλήρος στην Ελλάδα και τυχάνει να είναι η συντριπτική πλειοψηφία, θα τους εξαφανίσουμε και πού θα πάνε, με τι κόστος, ο μεγάλος κλήρος θα καταλήξει σε ποιους, σε εταιρείες, πιθανόν και σε μεγάλες πολυεθνικές, τι θα γίνουν οι ορεινές και ορεινές εκτάσεις, που είναι και οι περισσότερες στη χώρα μας και που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν στις χώρες μας. Τι θα γίνουν τα χωριά μας και πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος. Θα γίνουμε όλοι μια κινέζικη πόλη. Θα καλλιεργούμε τεράστιες εκτάσεις ποτιστικές με πυκνή φύτευση και που σχεδόν όλες οι εργασίες θα γίνονται από μηχανές και που νεαρά φυτά υβρίδια και άλλο γενετικό υλικό, πιθανώς και τροποποιημένα, θα μας έρχονται με κοντέινερ από το εξωτερικό. Αντίθετα από αυτά που εσκεμμένα διαδίδονται, άλλη είναι η λύση για τη χώρα μας. Πρώτα παράγουμε για μας και ό,τι περισσεύει το εξάγουμε. Άκουσα για τα κεράσια στη Φλόρινα εχθές. Αυτό θέλουν. Το μικρό, το πιο κοντινό, το τοπικό είναι και το πιο υγιεινό. Και το καλύτερο, όπως αποδεικνύουν και οι ιατρικές έρευνες. Δηλαδή, εμείς πάσαμε να τρώμε hot dog, hamburger και να πίνουμε Coca-Cola για να στέλνουμε τα υγιεινά και εκλεκτά που παράγουμε στις διεθνείς ελίτ. Αυτά που προωθούνται και αφυσικά είναι και αντιοικονομικά για τον πολύ κόσμο και καταστροφικά για το περιβάλλον. Ερώτηση. Γιατί το εκλεκτό και υγιεινό λάδι μας, το μέλι μας, το κρασί μας, τα φρούτα και λαχανικά μας και όλα τα άλλα αγροτικά προϊόντα μας να μην φρέφουν πρώτα τα παιδιά μας, διάθεση προϊόντων στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, εδώ θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγάλος ο ρόλος του Δήμου Σπάρτης. Επίσης, γιατί να μην τρέχουμε το λαό μας και όσους επιπλέον επισκέπτονται αυτή τη χώρα, κάθε χρόνο είναι εκατομμύρια αυτοί που μας επισκέπτονται. Πολιτισμικό στοιχείο πιστεύω ότι είναι για τη χώρα μας. Αν θέλουμε να το συνδυάσουμε και με τον τουρισμό, όπως είπαμε, ο μικρός αγρότης και ο μικρός αγροτικός κλήρος δεν τον βλέπουμε εύκολα σε καμία χώρα της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου πουθενά. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε σαν τα μάτια μας. Είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας. Είναι δύσκολο, πολύ, αλλά δεν αξίζει να παλέψουμε ώστε να ιδρυθεί. Πάω λίγο μακριά γιατί είπατε και άλλα πράγματα, αλλά θα τα αναφέρω. Έδρα Παγκόσμιου Πανεπιστημίου Ιατρικής Θεάτρου Φιλοσοφίας. Σε αυτό έχουμε σύμμαχο την ιστορία. Συγγνώμη, μου ξενοχλήθηκε κανένα. Συνεχίζετε. Ναι, μου πείτε ότι έχω κάτι, έχω μπορεί να πω με τι αποδοχέ. Έχουμε πολύ αξία στελέχη και στον πανεπιστημιακό χώρο και πάρα πολλούς οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό το τομέα. Να ιδρυθούν έδρες, σχολές, παγκόσμια εδώ, εμπέδειες. Αυτοί οι άνθρωποι που θα ερχόντουσαν εδώ, όπως επίσης αν παλέψουμε να καθιερωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες να επιστρέψουν στην κοιτίδα τους, πιστεύω τα προϊόντα μας ότι δεν θα φτάνανε για εμάς τους ίδιους και για τους επισκέπτες μας. Ή αν φτάνανε το περίσσευμα θα μπορούσαμε να το δώσουμε και έξω.
Και μια τελευταία έτσι που μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά δεν περνάνε από την πολιτική μας ηγεσία. Γιατί υπάρχει αυτή η στενότητα στις αποφάσεις και στην ευχέρεια δράσης σε σημείο να γίνεται τροχοπέδια την πλούτο της χώρας. Και μια μικρή αναφορά βέβαια, όλα αυτά δεν μου κάνουν κατάρτιξη, γιατί όταν βλέπουμε και εδώ στην αίθουσα να υποστηρίζονται οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες και μάλιστα από καθηγητή, ότι είναι ανώτερες των υπαίθριων, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τη συζήτηση. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο, επειδή θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Εμμανουήλ και τον κύριο Κατσαρό για τον αγώνα τους που κάνανε για τα ανθρωποποιημένα, θα ήθελα επίσης να αναφέρω τη θλίψη μου, να τονίσω τη θλίψη μου για τον ίδιο υπουργό Γεωργίας, ο οποίος έκανε τον αγώνα του για να μας φέρει τα μεταλλαγμένα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Φίλτε, επειδή είναι πολλά σημεία να αναφερθήκατε σε μένα, θα δώσω τέτοιες απαντήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την ποιότητα του δημοσιοποιητικού και του υπαίθριου προϊόντος, πρέπει να σας πω ότι ο πατέρας μου ήταν αγρότης και έχω λιπάνει ντομάτα υπαίθρια. Επομένως, ξέρω και από την πράξη και από την επιστήμη τι ακριβώς γίνεται. Δεν θα ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση παραπέρα, αλλά γίνονται καλέ ντομάτε και υπαίθριες και θερμοκηπιακές. Δεν θα πω για κανένα κακό. Δεύτερο, όσον αφορά το να ταΐσουμε το δικό μας κόσμο πότε, βεβαίως, αυτό κάνουμε. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Γιατί στη λαϊκή, πάει άστρο να απογεννήσει, 6 ευρώ το φασολάκι. Και αυτοί οι μικροί καλλιεργητές, θα πρέπει το ερώτημα σας να τεθεί, γιατί δεν παράγουν φασολάκια, να τα πουλήσουμε 2 ευρώ και να φάει όλος ο κόσμος. Εκεί είναι το ερώτημα, γιατί σταμάτησε ο μικρός παραγωγός να παράγει. Και η απάντηση στο τι θα κάνουμε με τους μικρούς παραγωγούς είναι ή θα πρέπει να παράξουν υψηλής αξίας προϊόντα όπως το φασολάκι που σας λέω, το οποίο έχει περιορισμένη εργασία, ή θα πρέπει να συνενωθούν σε ομάδες να μπορέσουν να αντέξουν το θέμα του κόστου που έλεγα πριν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σημεία που πρέπει να απαντήσω, αλλά κάποια χαρακτηριστικά είναι αυτά. Βεβαιότητα και αντιλαμβάνομαι την ησυχία σας, τι θα γίνει η μικρή παραγωγή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν θα μείνει κινέζικο χωριό, το χωριό θα ξανααναβιώσει. Με παίρνει συνεχώς τηλέφωνα και με ρωτάνε. Έχω 5 δραχμές στην άκρη να φτιάξω θερμοκήπιο. Δηλαδή ο κόσμος γυρνάει πίσω στα χωριά του. Τα χωριά θα αναβιώσουν και πρέπει να πούμε τι θα κάνουν εκεί θα πάνε. Επομένως δεν υπάρχει σε αυτή την κρίση μαρασμός στο χωριό, αλλά αποστροφή στο χωριό. Και πρέπει να παράξουμε σωστά, να ταΐσουμε πρώτα το δικό μας κόσμο, διότι το χειμώνα τράπεζα που πήρε αλήθειες πήρε στο σούπερ μάρκετ να πάρω που μου πήρε και δεν ταΐλασε. Επειδή σου δεν θα σε πείσω. Παρακαλώ. Βεβαίως. Επειδή σου δεν θα σε πείσω. Επειδή σου δεν θα σε πείσω. Επειδή η συζήτηση έχει την έννοια μιλάμε, απαντάμε. Διαλεκτικό είναι το σύστημα και εγώ σας συγχαίρω για τα θέματα που βάλατε.